Για άλλη μια φορά, με αφορμή άλλη μια υπόθεση, την εθνική μα τραγωδία στα Τέμπη για την ακρίβεια, η δημόσια συζήτηση εξελίσσεται με έναν τρόπο που είναι ευθέω προσβλητικό για την νοημοσύνη μα ω πολιτών. Και με επιχειρήματα που πολλέ φορέ δεν αντέχουν ούτε σε διαγωνισμού ρητορική που κάνουν 14χρονα παιδιά σε ορισμένα σχολεία. Με την πρόταση δυσπιστία, το Πασόκα αμφισβητεί ακόμη και την ομολογία του μερού σταθμάρχη, μα λένε από την κυβέρνηση, για να στηρίξουν τη θεωρία του ανθρώπινου λάθο. Βεβαίω, κανεί ποτέ δεν είπε ότι δεν έγινε και ένα και δύο και τρία ανθρώπινα λάθη. Πράγματι, όταν τρένα συγκρούονται, πλοία βυθίζονται και αεροπλάνα πέφτουν 9 στι 10 φορέ. Αυτό αφορά σε ανθρώπινο λάθο. Το θέμα είναι ποιε δικλείδε ασφαλεία δεν ίσχυσαν, ποια αυτοματοποιημένα συστήματα ήταν νεκρωμένα ή ανολοκλήρωτα, ποια πρωτόκολλα ελέγχου πήγαν περίπατο. Μα η αστυνομία και οι δικαστικέ αρχέ είχαν από την αρχή όλο το υλικό, χωρί μοντάζ, μα λένε από την κυβέρνηση. Αυτό έλειπε να τα έπαιρναν και μονταρισμένα, είναι η απάντηση. Και πάντω το τι υλικό έχει στα χέρια τη δικαιοσύνη είναι εντελώ άσχετο με το τι υλικό μονταρίστηκε, από ποιου και πώ αυτό αφέθηκε να διαρρεύσει σε όσα μέσα μαζική ενημέρωση διέρευσε. Με άλλα λόγια, είναι άλλο πράγμα τι ερευνά η δικαιοσύνη και άλλο το πώ κάποιοι βοήθησαν από την πρώτη μέρα μετά την τραγωδία να εμπεδοθεί στην κοινή γνώμη η αίσθηση ότι όλα ήταν μια κακιά στιγμή. Κι όμω κάποιοι κάνουν ότι ούτε αυτό τον απλό διαχωρισμό καταλαβαίνουν. Τέλο, εδώ και δύο 24 ώρα η κυβέρνηση καταγγέλει οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα που θέλουν την αποσταθεροποίησή τη και εργάζονται για την πολιτική ανομαλία. Ωστόσο, πριν μερικέ ώρε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δεν είπε ούτε ένα όνομα από αυτά τα οργανωμένα συμφέροντα. Με και με εκείνα, η πρόταση τη πιστή που συζητείται ήδη στη Βουλή δεν κρίνεται το κατά πόσον η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει τη δεδηλωμένη. Κρίνεται το κατά πόσον μπορεί το Μαξίμου να παίζει την κολοκυφιά, νομίζοντα ότι αντί για πολίτε απευθύνεται σε κολοκύθε. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώ. Σήμερα